είπαμε χθες, πέθανε μια σπουδαία φωνή, η Ελίζα Μαρέλη. Λοιπόν, ναι. Οι οποίοι το είπαν πάρα πολύ λίγοι, το έγραψε φοβερά στο ίντερνετ και τέτοια. Με την Ελίζα Μαρέλ. Γνωριζόσουνα. Έχω απίστευτη εμπειρία. Και με την οικογένειά της. Ήταν το πνευματικό παιδί της Δανάης. Ναι. Και τη Δανάη την είχαν κλείσει σε ίδρυμα νιάτων. Και με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα η Ελίζα και μου λέει, η Δανάη μου λέει, δεν τη βρίσκω πουθενά. Πρέπει να τη βρούμε. Και υποδίθηκα εγώ σε όλα, πήγαινα από γυροκομείο σε γυροκομείο και από άσυλο σε άσυλο και υποδίθηκα τον εγγονό της Δανάης για να με βάζουν μέσα να βλέπω μήπως είναι η Δανάη, γιατί την κρύβανε. Είναι και αυτό όταν... που τραγουδάει για το «Ας ερχόσουν για λίγο». Έχει πει την Άρτα με τα Γιάννενα. Και όταν λοιπόν βρίσκω τη Δανάη, τη βρίσκω σε ένα κρεβάτι, σκιά του εαυτού της, δεμένα τα χέρια, δεν το ξεχάσω ποτέ, σε άσυλο ήτανε. Λοιπόν, και έτσι λέω, κυρία Δανάη, με θυμάσαι, ο Νίκος μου κουνάει το κεφάλι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και παίρνω τηλέφωνο την Ελίζα και έτσι λέω, τη βρήκα. Αυτό και αυτό, η Δανάη είναι εκεί, πρέπει να τη σώσουμε. Τέσσερις μέρες μετά, γιατί ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, έφυγε από τη ζωή. Να σου πω κάτι. Αυτά είναι λογικό να επηρεάζουν και τη δική σου την ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, είναι εμπειρία ζωής, ρε παιδιά. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, ναι, και οι χαρές και οι λύπες, όλα είναι μες στη ζωή. Λοιπόν, δηλαδή, δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε το θάνατο. Είναι όλα πρέπει να τα γευόμαστε. Έτσι νομίζω.